Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι λίγο ακόμα πριν να περάσουμε στο μεσημβρινό μας δελτίο και πάμε να συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Μαριά, τον κύριο Νότι Μαριά. Καλό σας μεσημέρι από ΣΕΡΕΣ, από Ελλάδα. Καλό τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους τηλεθεατές σας από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, Σέγγεν. Τι λέμε γι' αυτό? Τι λέμε? Πρώτον, ότι κανείς δεν εφαρμόζει τη Σέγγεν εκτός από την Ελλάδα. Διότι εδώ που είμαστε και στο Βέλγιο, την προηγούμενη εβδομάδα το Βέλγιο έχει αναστείλει την Σέγγεν και βεβαίως από τον Οκτώβριο ξεκινώντας και περνώντας αναδιαστήματα, η Σέγγεν δεν ισχύει διότι έχει ανασταλεί στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία που κάνει και πολύ φασαρία, τη Σουηδία και τη Δανία. 6 χώρες λοιπόν δεν έχουν αναστείλει τη Σέγγεν. Για ποιο λόγο, κύριε Μαριά, το κάνανε αυτές? Επικαλούνται λόγους δημοσίας τάξεως και ασφάλειας, επειδή έρχονται πάρα πολλοί πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες. Ναι. Λοιπόν, και άλλες 6 χώρες δεν είναι στη Σέγγεν, 12. Ναι. Άρα λοιπόν από τις 28, οι 12 με τον ΑΒ τρόπο είναι εκτός. Οι Ανατολικοευρωπαίοι ούτως ή άλλως δεν έχουν κανένα πρόβλημα γιατί δεν πάει κανείς από εκεί, δηλαδή Πολωνία ή επάνω στις Βαλτικές χώρες. Ναι. Και στο τέλος έχει μείνει η Ελλάδα να εφαρμόζει τη Σέγγεν, ναι, και να έχει μετατραπεί σε μαγνήτη για τους πρόσφυγες και τους παράνομους μετανάστες. Διότι μπαίνει ένα ερώτημα, επειδή μιλούμε και με τις ΣΕΡΕΣ που συνορεύεται με την Βουλγαρία, για ποιο λόγο οι πρόσφυγες δίνουν 2.000 ευρώ στους δουλέμπορους, μπαίνουν στις βάρκες, πολλοί από αυτούς πνίγονται στο Αιγαίο και δεν πάνε κανονικά από την Τουρκία οδικώς ή με κάποιο τρόπο να περάσουν στη Βουλγαρία που είναι χερσαία τα σύνορα. Για ποιο λόγο δεν πάνε? Διότι η Βουλγαρία δεν δίνει το μαγικό χαρτάκι. Και το μαγικό χαρτάκι ποιο είναι? Είναι τα έγγραφα, ταξιδιωτικά έγγραφα που δίνει η Ελλάδα ως χώρα Σέγγεν. Μόλις έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στην Λέσβο ή σε άλλα νησιά, τους καταγράφουν και τους δίνουν το μαγικό χαρτάκι. Ελέος Σέγγεν γίνονται όλα αυτά. Βεβαίως, διότι εφόσον είσαι στη Σέγγεν οφείλεις να δώσεις ταξιδιωτικά έγγραφα τύπου Σέγγεν, ναι, τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα με αυτό το μαγικό χαρτάκι να φτάσουν μέχρι τη Γερμανία. Ναι, κύριε Μαριά. Όμως, δεύτερο λεπτό, η Βουλγαρία δεν είναι στη Σέγγεν. Επομένως, το μαγικό χαρτάκι δεν δίνει, άρα δεν πάει κανένας από εκεί. Να ρωτήσω κάτι όμως. Εδώ έχουμε πολιτικούς οι οποίοι λένε ότι αν βγούμε από τη Σέγγεν θα έχουμε ένα φοβερό πλήγμα στον τουρισμό μας, ότι θα γίνουμε μια τριτοκοσμική χώρα όπου για να έρχεται κανείς μέσα θα θέλει του κόσμου τα έγγραφα και θα δεχθούμε τέτοιο πλήγμα που δεν θα μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Για να τα δούμε λοιπόν. Ναι, παρακαλώ. Επειδή συνορεύεται δίπλα με τη Βουλγαρία, η Βουλγαρία δεν είναι χώρα Σέγγεν. Μπορεί να μπει κανείς άνετα σεραίος στη Βουλγαρία? Περνάει άνετα? Έχει κανένα πρόβλημα? Ναι. Όχι, κανένα πρόβλημα δεν έχει. Πάει και πολλοί κόσμος και ψωνίζει. Καλά, το έχουμε κάνει, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν η πρόσβαση σε μια χώρα μη Σέγγεν όπως είναι η Βουλγαρία είναι άνετη. Μπορεί να πας με επίδειξη διαβατηρίου και περνάς τα κατάκα. Δεύτερον, πάλι από η χώρα μη Σέγγεν που είναι η Βουλγαρία μπορεί να κάνει εξαγωγή προϊόντων? Ναι, μπορεί. Κάνει, αφού περνάνε δεκάδες φορτηγά κάθε μέρα. Άρα λοιπόν και εκτός Σέγγεν να είσαι, πρώτον μπορεί να έρχονται να σε επισκέπτονται όσοι θέλουν πολύ άνετα. Δεύτερον, μπορείς να πουλάς τα προϊόντα σου όπως τα πουλάει η Βουλγαρία, από δεκάδες φορτηγά μπαίνουν μέσα, φέρνουν κόντρα πλακέ, ό,τι θέλεις. Ναι. Επίσης, χώρα Σέγγεν δεν είναι η Κύπρος. Έχει τουρισμό η Κύπρο? Έχει βεβαίως η Κύπρος άπειρο τουρισμό. Άρα γιατί υποστηρίζουν αυτά που υποστηρίζουν κάποιοι και λένε μην ακουμπάτε τη Σέγγεν, είμαστε καλά στη Σέγγεν και δεν πρέπει να φύγουμε από αυτή γιατί θα καταστραφούμε και ο τουρισμός μας και τα έτοιμα. Πρέπει να δώσετε μια απάντηση ανάλογα στο ποιος το λέει. Υπάρχουν μερικοί που είναι άσχετοι, ναι, και υπάρχουν αρκετοί που έχουν κάποιο λόγο να το λένε. Και αυτός ο λόγος προφανώς είναι πολιτικός. Εγώ αποδεικνύω πολύ απλά σε όλους όσους μας ακούν και μας βλέπουν τώρα στις ΣΕΡΕΣ που δίπλα είναι η Βουλγαρία, ότι μια χώρα εκτός Σέγγεν μπορεί να κάνει εξαγωγή προϊόντων όπως είναι η Βουλγαρία. Δεν θα μια χώρα εκτός Σέγγεν έχει τουρισμό όπως η Κύπρος και θα έχουμε και πιο πολύ τουρισμό, γιατί όταν είσαι στη Σέγγεν επιβάλλεις βίζα στους Ρώσους τουρίστες. Ενώ όταν είσαι εκτός Σέγγεν δεν επιβάλλεις βίζα σε Ρώσους τουρίστες. Κανονίζεις εσύ ως χώρα αν θα βάλεις βίζα σε κάποιον ή όχι. Και προφανώς εμείς δεν θα βάζαμε βίζα στους Ρώσους τουρίστες και θα είχαμε για μια έσπραξη φέτος 5 δισεκατομμύρια ευρώ άνετα, διότι οι Ρώσοι δεν πάνε πλέον στην Τουρκία.
και αναζητούν τουριστικούς προορισμούς. Άρα λέτε εσείς ότι μόνο κακό μας κάνει που είμαστε στην συνθήκη. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, καθώς εξελίσσεται το προσφυγικό, η ζημιά που υφιστάμεθα από την παραμονή στη Σέγγεν είναι πολύ μεγαλύτερη από τις ελάχιστες ωφέλειες που έχουμε λόγω Σέγγεν. Να το θέσω αλλιώς, κύριε Μαριάμου, μπορούμε να βγούμε όποτε θέλουμε, μπορούμε να αποχωρήσουμε, ναι, μπορούμε να πούμε τι καλώς. Βεβαίως έχουμε δικαίωμα, ναι, αξιοποιώντας το άρθρο 72 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, για λόγους δημοσίας τάξεως και ασφαλείας, και πράγματι αυτοί υπάρχουν. Α, όπως το κάναν και οι άλλες χώρες. Βέβαια. Ναι. Και όταν έχεις, καταρχάς, όταν έχεις αυτή τη στιγμή τόσες χιλιάδες εγκλωβισμένους πρόσφυγες στην Ελλάδα, οι λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας είναι εμφανείς. Όταν έχεις τον ΝΑΤΟ που υποτίθεται περιπολή, σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας. Άρα λοιπόν οι λόγοι είναι πασιμφανείς. Επικαλούμαστε αυτή τη διάταξη και όταν επικαλεστείς αυτή τη διάταξη, την επόμενη στιγμή μπορείς πρώτον να αναστείλεις τη λειτουργία της Σέγγεν, δεύτερον να μην εφαρμόσεις το Δουβλίνο 3 με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν για καταγραφές προσφύγων, για hot spot και όλα τα θέματα. Η μόνη υποχρέωση βεβαίως είναι από τη διεθνή συνθήκη που υπάρχει του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα έχουμε και δεν θα δίνουμε και μαγικό χαρτάκι. Μάλιστα. Επομένως δεν θα έρχεται αυτός ο κόσμος ή θα έρχονται πολύ λιγότεροι εμπάσχοι. Εσείς κάνατε και έχετε μια απάντηση μάλλον από τον κύριο Τσίπρα γι' αυτό. Ναι, γιατί εγώ έθεσα το θέμα της αποχώρησης Ελλάδος από τη Σέγγεν από τις 11 Δεκεμβρίου. Ναι. Ναι. Επίσης πήγα στην Ιδωμένη 13 Δεκεμβρίου και είχα ζητήσει το ίδιο. Έχω γράψει πολλά άρθρα, έχω βγει σε τηλεόραση. Τι απάντηση λοιπόν έχετε? Ο κ. Τσίπρας λοιπόν είπε ότι είναι μια πρόταση η οποία σε κενό, λέει, χρόνο ή σε νεκρό χρόνο θα μπορούσε να έχει τεθεί. Τι εννοεί κενό χρόνο? Όχι αυτή τη στιγμή. Αλλά η πρόταση δικιά μου έχει τεθεί εδώ και 3 μήνες. Που αποδεικνύεται ότι αν το είχε λάβει υπόψη η κυβέρνηση, αν είχε κάνει. Καλά, κύριε Μαριάμου, ας μην κλαίμε στο χυμένο γάλα πάνω, να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει. Τώρα δεν μπορούμε να φύγουμε, δηλαδή από εκεί θα εμπλουτίσουμε πολύ κόσμο στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, και εάν δεν φύγουμε εγκαίρως, ναι, θα εγκλωβιστούν εδώ πάνω από 400.000 κόσμος, πιστεύω, διότι οι ροές από τα νησιά, καθώς φτιάχνει ο καιρός, αυξάνεται. Και ναι, σήμερα σας λέω ότι μέχρι τώρα από το πρωί στη Λέσβο έχουν περάσει 900 άτομα, επειδή έχει καλό καιρό. Και υποτίθεται είναι και το ΝΑΤΟ εκεί κοντά και υποπτεύει. Με εποπτεία περάσανε. Ναι, με εποπτεία, ναι, έχουν περάσει. Δηλαδή, άμα δεν είχαμε εποπτεία, τι θα γινότανε? Θα περνάγα και 800. Λοιπόν, γιατί κοιτάξτε, ναι, τώρα το ΝΑΤΟ δεν έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του, δεν κάνει τίποτε και κάνει τον τροχονόμο. Λοιπόν, αυτή, ναι, τη στιγμή επεύθυνα σας λέω ότι μέχρι πριν μια ώρα από το πρωί έχουν περάσει μόνο στη Λέσβο 900 άτομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα περνάνε 150.000 άτομα το μήνα. Αν συνεχιστεί ο εγκλωβισμός αυτός και το κλείσιμο των συνόρων των θα συνεχιστεί όμως. Και θα σας πω γι' αυτό μια πρόταση. Ναι. Τότε θα έχουμε 400.000 άτομα. Αν έχουμε 400.000 άτομα, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να αντέξουμε ως κοινωνία. Κακώς φαντάραμε λοιπόν στο προσφυγικό. Και τώρα λοιπόν, ναι, πρέπει να σταματήσουμε. Ακόμη και τώρα, αν φύγουμε από τη Σέγγεν, θα έχουμε πολύ λιγότερες ροές. Τώρα για τους φίλους εισαγωγικά, τους Σκοπιανούς. Αυτό που κάνουν, που κλείσαν τα σύνορά τους, είναι καραμπινάτη παρανομία και παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του ΟΠΕ και ο κύριος Μπαν Κι-μουν. Ναι. Παραβιάζουν την διεθνή συνθήκη για τους πρόσφυγες του 1951. Επειδή λοιπόν αυτοί κάνουν αυτά που κάνουν και είναι τσιράκια πλέον των Αυστριακών, ναι, εμείς δεν μπορεί να καθόμαστε απαθείς. Δικαιούμαστε βάσει του διεθνούς δικαίου να επιβάλλουμε οικονομικά και άλλα αντίμετρα ή αντίπεινα στους Σκοπιανούς. Να ασκήσουμε βέτο εν ολίγη. Όχι, το βέτο πρέπει να το ασκήσουμε. Πρόταση λοιπόν. Να σταματήσουν τα ΕΛΠΕ να τροφοδοτούν με πετρέλαιο τα Σκόπια εδώ και τώρα. Δεύτερον, θα κλείσουμε εμείς τα σύνορα από την πλευρά μας και δεν θα μπαίνει και δεν θα βγαίνει κανείς στα Σκόπια, και αν τα Σκόπια αντέξουν πάνω από 10 μέρες, διότι τα Σκόπια ζουν από την Ελλάδα, ζουν από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Εάν λοιπόν αντέξουν πάνω από 10 μέρες, τότε ας έρθουν να μας το πούν αυτό. Και ας πάρουν τηλέφωνο τους φίλους τους στους Αυστριακούς, να τους στείλουν πετρέλαιο, να κινηθεί η βιομηχανία τους. Το παραμύθι με τους Σκοπιανούς που παριστάνουν τα τσιράκια και είναι τσιράκια πλέον των Αυστριακών,
πρέπει να σταματήσει. Και δεν θα πρέπει να καθόμαστε να τους κοιτάμε. Δεν είναι δυνατόν αυτοί στην ειδωμένη δίπλα να έχουν μπλοκάρει τα πάντα και 3 χιλιόμετρα πιο δεξιά, όπως ανεβαίνει κανείς και κοιτώντας από τη Θεσσαλονίκη προς τα σύνορα, στους Ευζώνους, όλα να είναι καλά καλούμενα, να γίνεται η ελεύθερη κυκλοφορία, να περνάνε τα προϊόντα των Σκοπιανών και να τροφοδοτείται η αγορά τους άνετα. Αυτά που ξέραν να τα ξεχάσουν. Και η κυβέρνηση, αν το κάνει αυτό αύριο, σε μια εβδομάδα θα ανοίξουν τα σύνορα. Αφού μου τα περιγράφετε τόσο απλά, κύριε Μαριά, γιατί δεν το κάνει. Το έκανε και ο Αντρέας Παπανδρέου, αν θυμόσαστε, και τους γονάτισε. Και αλλάξαν γνώμη. Γιατί δεν το κάνει όμως η σημερινή κυβέρνηση? Τι μπορεί να φοβάται? Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες που δεν το κάνει. Φοβάται κάτι? Πιστεύω ότι πρέπει να το κάνει. Φοβάται κάτι? Αν φοβάται ή δεν φοβάται, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω ότι κάνει μια καταστροφική πολιτική η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Στο θέμα το προσφυγικό. Ναι. Και έχει χάσει την μπάλα που λέμε. Επομένως, εμείς κάνουμε προτάσεις, όπως είπαμε και για την αποχώρηση από τη Σέγγεν. Προτείνουμε τώρα, εδώ και 10 μέρες το έχω πει, να επιβληθούν οικονομικά αντίμετρα στους Σκοπιανούς και να δούμε αν θα κρατάνε τα σύνορα κλειστά. Εκεί στις Βρυξέλλες τι λένε? Εκεί στις Βρυξέλλες περνάνε πολύ ωραία, ή εδώ στις Βρυξέλλες για την ακρίβεια, διότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα που πήγανε να έχουν με κάποιους που είναι σε καταβλισμούς προσφύγων στη Γαλλία και που ενδεχόμενα να μπαίνανε στο Βέλγιο, πριν καν ξεκινήσει η διάλυση αυτού του καταβλισμού που λέγεται ζούγκλα και είναι στο Καλέ, οι Βέλγοι κλείσαν τα σύνορά τους, φέρανε αστυνομικούς και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τα κράτη τα σοβαρά ενεργούν γρήγορα. Ναι. Δεν κοιτάνε. Έστω και σε μια φιλολογική συζήτηση, πώς σχολιάζουν τη συγκεκριμένη κατάσταση στην Ελλάδα? Δηλαδή την αρθρόπροσέλευση, το ότι κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίζονται εδώ, κάποιοι θέλουν να περάσουν τα σύνορα, έχουν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν περνάνε. Υπάρχουν πολιτικοί και γενικά ο κόσμος που δείχνει μια ανησυχία και μια ευαισθησία, λέγοντας είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Αλλά όταν πας στο δεύτερο θέμα, ότι εντάξει παιδιά, αφού είναι τρομερό, πάρτε και εσείς μερικούς, γιατί εμείς δεν μπορούμε άλλους, λένε όχι, δεν γίνεται, έχουμε φρακάρει. Γιατί εδώ πλέον υπάρχει κατάσταση ο σώζωνε αυτό ο θήτο. Και αν δεν το καταλάβουμε εμείς, ότι πρέπει να κοιτάξουμε να σώσουμε την Ελλάδα, αυτό είναι το βασικό, και να μην έχουμε μεγάλες φιλοσοφίες και κουλτούρες ότι πάμε να σώσουμε δίθεν την Ευρώπη, αλλά διαλύουμε την Ελλάδα, έτσι όπως θέλει πλέον η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αν δεν το καταλάβουν θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε δράσεις δικές μας, μονομερείς, αυτοτελείς, που είναι οι εξής. Πρώτον, κλείνουμε τα σύνορά μας. Δεύτερον, το πολεμικό ναυτικό και το λιμενικό σώμα φυλάττει τα σύνορα της Ελλάδος. Τρίτον, φεύγουμε από τη Σέγγεν. Τέταρτον, επιβάλλουμε οικονομικά αντίπεινα στους Σκοπιανούς. Δεν γίνονται όλα αυτά που μου λέτε, κύριε Μαριά. Δεν γίνεται. Τώρα μου λέτε πολεμικό και λιμενικό. Αφού δεν έχουμε σύνορα, τι να φυλάξουμε? Το είπε ο Τσίπρας. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Δυστυχώς όμως, αν δεν γίνει αυτά, θα έχουμε 400.000 πρόσφυγες. Εντάξει, είμαστε πολλοί και θα εγκατασταθούν και στην περιοχή τη δική σας και σε άλλες περιοχές. Και ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτός ο κόσμος να συμβιώσει με τον κύριε Μαριά, το θέμα δεν είναι η εγκατάστασή τους. Το θέμα είναι τι θα τρώνε και πώς θα βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ακούστε, το τι θα τρώνε, θα σας πω ότι υπάρχει. Ναι, τι υπάρχει. Υπάρχει σχέδιο. Τι? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ θα διαθέσει χρήματα για να τρώνε οι προσφυγικοί πληθυσμοί, να έχουν εγκατάσταση, να έχουν θέρμανση, φαγητό. Εκεί ποντάραμε. Ναι, αλλά δεν θα έχουν οι Έλληνες, γιατί οι Έλληνες αυτή τη στιγμή παίνονται και αντιλαμβάνεστε. Εκεί ποντάραμε, σε αυτά τα χρήματα που λέτε τώρα μου είπατε τη μαγική λέξη. Τα χρήματα δεν θα τα πάρει η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση που νόμιζε. Αλλά, οι Βρυξέλλες είπαν το μεγάλο μυστικό πριν λίγη ώρα. Τι είπανε, ότι? Ότι τα χρήματα θα τα δίνουν στις ΜΚΟ, δηλαδή στο Σόρος και στις υπόλοιπες δυνάμεις. Α, με αυτά πρέπει να μας το πούνε από την αρχή, δεν το ξέραμε. Έτσι λοιπόν οι ΜΚΟ θα πάρουν το χρήμα, οι οποίες θα κάνουν το παιχνίδι, όπως κάνουν παιχνίδι σήμερα στη Λέσβο και είναι κράτος εν κράτη. Μάλιστα, δεν παίρνουν τίποτα οι αυτοδιοικήσεις. Και αφού κάνουν το δικό τους παιχνίδι, θα πέσουν κάποια χρήματα στην περιοχή, αλλά όχι έτσι, και θα υπάρχει εγκατάσταση προσωρινή, λένε, αλλά ουδέν μονιμότερο του παιχνίδι. Λάθος κάναμε στην εκτίμηση, γιατί πιστέψτε με, εκεί ποντάραμε. Εκεί ποντάραμε, αλλά τελικά δεν έρχεται το χρήμα. Και ποιος πόνταρε, ήταν λάθος αυτό, το έχω πει από την αρχή, ότι οι Ευρωπαίοι μας δουλεύουν, θέλουν την Ελλάδα να τη μετατρέψουν σε ένα απέραντο Νταχάου,
όπου θα είναι αυτοί οι πρόσφυγες και θα κάνει διαλογή μετά από εδώ η Μέρκελ και οι υπόλοιποι, ποιους θέλει, ποιους εργάτες. Και τους υπόλοιπους τι θα τους κάνουμε, σαπούνια. Θα τους κοιτάει στα δόντια αν είναι καλοί. Τους υπόλοιπους υπάρχει ήδη μια πρόβλεψη, την οποία είχα καταγγείλει το 2012. Ότι. Έχει περάσει λοιπόν μια νομοθεσία από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου που λέει αν υπάρχει μεγάλος αριθμός παρανόμων μεταναστών, έλεγε τότε, το προσφύγον δεν ναι, το έλεγε, ναι. Και δεν μπορούν να τους συντηρήσουν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις κτλ. Ναι. Τότε με ειδική διάταξη του Περιφερειάρχη επιτρέπεται σε αυτούς τους ανθρώπους να εργάζονται με χαμηλά ημερομίσθια και χωρίς ασφάλιση. Τώρα κύριε Βαριά μου, εδώ δεν μπορούμε να βρούμε εμείς δουλειά με χαμηλά ημερομίσθια και χωρίς ασφάλιση. Είναι θα μπορούν η πρόταση Σόιμπλε για ειδικές οικονομικές ζώνες. Α, το παλιό γνωστό. Είναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι, το παλιό γνωστό, ναι, ναι, τώρα κουμπόγγι. Ναι, τώρα διότι κουμπόγι, οι παράνομοι μετανάστες είναι αρκετοί. Πιο πολλοί τώρα είναι οι πρόσφυγες. Όσοι δεν φύγουν θα είναι φτηνό εργατικό δυναμικό για τις ειδικές οικονομικές ζώνες που εντελώς τυχαίο Σόιμπλε της είπε ότι θα γίνουν, αν θυμόσαστε, στη Θράκη και στην Μακεδονία. Και εμείς, και εμείς θα κάναμε εδώ. Και, σε και υπάρχει γίνει, και μια γερμανική εταιρεία που έχει ενεργοποιηθεί στην περιοχή. Τα θυμόσαστε αυτά. Άρα επανέρχονται όλα αυτά τα σχέδια, τα οποία βεβαίως θα διαλύσουν την Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε εδώ και τώρα να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Υπάρχει ακόμη χρόνο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ κύριε Μαριά για την ενημέρωση και να τα λέμε πιο συχνά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε μια πολύ μικρή διακοπή. Αμέσως μετά με συμβουλή με τον Δημήτρη Κότα και στη συνέχεια και πάλι κοντά σας.